Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οπότε συνειδητοποιεί πως είναι άρρωστος και τρέχει αμέσως στην Αντιγόνη. Κάποιες αδιαθεσίες και δυσκολίες στην καθημερινότητά του έχουν κάνει τον καφετζή να ανησυχήσει για το μέλλον του. Όλοι βρίσκονται σε τεράστια αναστάτωση. Η Αντιγόνη υποδέχεται στο ιατρείο της τον Πότη και τον περνά από μια σειρά εξετάσεων για να δουν τι τρέχει με την υγεία του. Μετά από αρκετή ώρα, η γιατρός καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με το ζάχαρο του ασθενούς της. Ανακοινώνει στον Πότη πως δεν είναι αρρωστός, απλώς πρέπει να προσέξει και να αλλάξει στάση ζωής. Εκείνος αποφασίζει να δει τη ζωή αλλιώς και ξεκινάει μαζί με τον Λεωνίδα περιπάτου στο βουνό. Υιοθετεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής αποβάλλοντας τις τοξίνες. Παράλληλα δραστηριοποιείται και στον χώρο της πολιτικής, στηρίζοντας τον Ισίδωρο Βρετάκο στον προεκλογικό του αγώνα. Γεμίζει όλο το καφενείο με αφίσες του και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα του. Όσοι περνούν απ' έξω ενημερώνονται για τον Ισίδωρο και γίνονται μελλοντικοί ψηφοφόροι. Σύντομα ο Πότης θα μετατρέψει άθελα του το καφενείο σε πολιτικό κέντρο. Όλα αυτά, μέχρι ο Δημοσθένης να πατήσει το πόδι του στη Μάνη και να ανακοινώσει πως θέλει και εκείνος να γίνει δήμαρχος. Όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο Ισίδωρος και ο Δημοσθένης στέκονται απέναντι και δείχνουν το σκληρό τους πρόσωπο. Ποιος θα καταφέρει να υπερισχύσει? Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.